με την πρόβλεψη πως σε λίγο καιρό θα υποβάλω την ανθρωπότητα σε μια απέτηση πιο σκληρή από όσες τις επιβλήθηκαν ποτέ, μου φαίνεται απαραίτητο να πω εδώ ποιο είμαι. Κατά βάθος, είναι όλοι σε θέση να το ξέρουν, γιατί δεν παρέλειψα να μαρτυρήσω υπέρ του εαυτού μου, αλλά η ασυμφωνία αναμεταξύ του μεγαλείου του σκοπού μου και της προστιχιάς των σύγχρονών μου φανερώθηκε από το ότι ούτε με είδαν αυτοί ούτε καν με ένιωσαν. Ζω με την πίστοση που έχω κάνει εγώ στον εαυτό μου και το ότι ακόμα πιστεύω πως ζω ίσως να είναι απλά και μόνο μια πρόληψη. Με αυτήν την κατάσταση έχω ένα καθήκον εναντίον στο οποίο εξηγείρεται ΣΥΡΙΖΑ η συνηθισμένη επιφυλακτικότητά μου και ακόμη περισσότερο η υπερηφάνεια των ενστίκτων μου. Είναι το καθήκον του να πω «Ακούστε με, γιατί είμαι ο τάδες. Προπάντων μη με ανακατέψετε με κανέναν άλλο. Δεν είμαι εδώ για παράδειγμα ένα σκιάχτρο, ένα τέρας ηθικό. Είμαι μάλιστα φύση αντίθετη στο είδος εκείνων των ανθρώπων που έως σήμερα ελατρεύθηκαν ως υποδείγματα αρετής». Ανάμεσά μας νομίζω ότι τούτο ίσα ίσα μπορεί να είναι για μένα λόγος υπερηφάνειας. Είμαι Απόστολος του φιλόσοφου Διονύσου και θα προτιμούσα ακόμη να με πάρουν για σάτυρο παρά για Άγιο. Ας διαβαστεί το λοιπόν αυτό το έργο. Ίσως επίτυχα να εκφράσω αυτή την αντίθεση με τρόπο ήσυχο και καλό. Ίσως όταν το έγραφα να μην είχα άλλη βλέψη. Το τελευταίο πράγμα που θα υποσχόμουν είναι το να ζητώ να κάμω καλύτερη την ανθρωπότητα. Δεν στείνω καινούργια είδωλα. Ας μάθουν λοιπόν τα αρχαία είδωλα τι θα πει να έχουν γύψινα πόδια. Να γκρεμίζω είδωλα. Έτσι ονομάζω κάθε είδος ιδεώδους. Αυτό είναι περισσότερο δουλειά μου. Στο βαθμό που οι άνθρωποι εφαντάστηκαν με ένα ψέμα τον κόσμο του ιδεόδους, στον ίδιο βαθμό αφαίρεσαν από την πραγματικότητα την αξία της, την έννοιά της, την αληθινότητά της. Ο κόσμος, παύλα αλήθεια, ο φαινομενικός κόσμος, μεταφράσεται, ο εφευρημένος κόσμος και η πραγματικότητα. Το ψέμα του ιδεόδους έως σήμερα ήταν η κατάρα, η κρεμασμένη απάνω από την πραγματικότητα, και αυτή η ανθρωπότητα με το να κυλιέται σε τούτο το ψέμα στρεβλώθηκε και παραχαράχτηκε όσα με τα πιο βαθιά ένστικτά της, όσα με τη λατρεία αξιών αντίθετων σε εκείνες που θα ασφάλιζαν την ανάπτυξη, το μέλλον, το ανώτερο δικαίωμα στο μέλλον. Όποιος ξέρει να αναπνέει την ατμόσφαιρα που γεμίζει το έργο μου, γνωρίζει πως είναι ατμόσφαιρα των κορυφών και ότι ο αέρας της είναι ζωηρός. Πρέπει να είναι κανείς καμωμένος για αυτήν, αλλιώτικα έχει φόβο να κρυολογήσει. Τα χιόνια είναι σημά, η μοναξιά είναι υπέρμετρη, αλλά ιδέτε με πια ανησυχία όλα να πάβονται στο φως. Ιδέτε πως αναπνέει κανείς ελεύθερα, πόσα πράγματα αισθάνεται κάτω από τα πόδια του. Η φιλοσοφία, όπως εγώ την έζησα, έτσι που την κατάλαβα έως τώρα, είναι η θεληματική διαβίωση μέσα στους πάγους και στα αψηλά βουνά. Η αναζήτηση ό,τι παράξενο και προβληματικού υπάρχει στη ζωή, ό,τι πράγματος εξορίστηκε μέχρι σήμερα από την ηθική. Μια μεγάλη πύρα που κρατώ από το ταξίδι αυτό στα απαγορευμένα, μου έμαθε να βλέπω με τρόπο άλλο από τον επιθυμητό τις αιτίε που μας σώθησαν μέχρι σήμερα ή στο να ηθικοποιούμε και να εξειδανικευθούμε. Η κρυφή ιστορία της φιλοσοφίας, η ψυχολογία των μεγάλων ονομάτων που την εδόξασαν, αποκαλύφθηκαν σε μένα. Ο βαθμός της αλήθειας που ένα πνεύμα μπορεί να βαστάξει, η δόση της αλήθειας που μπορεί να τολμήσει ένα πνεύμα, αυτά με βοήθησαν το περισσότερο να ορίσουν το αληθινό μέτρο της αξίας. Η πλάνη, δηλαδή η πίστη στο ιδεώδες, δεν είναι αποτύφλωση. Η πλάνη είναι δειλία. Κάθε κατάκτηση, κάθε βήμα προς τα μπροστά ή στη χώρα της γνώσης, έχει την πηγή της εις το θάρρος, εις την σκληράδα προς τον εαυτό μας, εις την ειλικρίνεια απέναντι του εαυτού μας. Δεν αντικρούω ένα ιδεώδες, Αρκούμε μπροστά του να βάζω τα γάντια μου. Νιτίμουρ ειν βετίτουμ. Με αυτό το έμβλημα η φιλοσοφία μου θα γίνει νικήτρια μια μέρα. Γιατί ως τώρα καταρχήν δεν απαγόρευσαν παρά την αλήθεια. Σ' όλο μου το έργο ο Ζαρατούστρας μου κρατεί ξεχωριστή θέση. Με αυτόν έκαμα στην ανθρωπότητα το ωραιότερο δώρο που της έγινε ποτέ. Αυτό το βιβλίο με τον ήχο της φωνής του που κυριαρχεί σε χιλιάδες χρόνια δεν είναι μονάχα το αψηλότερο βιβλίο που υπάρχει, το αληθινό βιβλίο των κορυφών, το σύνολο των γεγονότων που αποτελούν τον άνθρωπο είναι από κάτω του σε μέγιστη απόσταση. Είναι ακόμα το βαθύτερο βιβλίο που εγεννήθηκε από την πιο κρυφή αυθονία αλήθειας πηγάδι ακένοτο, όπου κανένα κάδος δεν κατεβαίνει χωρί να γυρίσει στην επιφάνεια ξεχυλισμένο από χρυσάφι και καλοσύνη. Εδώ δεν μιλεί ένα προφήτη, ένα από αυτά τα ερμαφρόδιτα όντα, τα σχηματισμένα από αρρώστια και θέληση δύναμη και που τα ονομάζουν ιδρυτέ θρησκειών. Πρέπει προπάντων να νιώθεις χωρίς να γελιέσαι τον ήχο που βγαίνει από αυτό το στόμα, έναν αλκιόνιο ήχο. Για να μην παραγνωρίσεις ελεϊνά την έννοια της σοφίας του. Τα σιγαλά λόγια είναι που φέρνουν την τρικυμία. Σκέψεις που έρχονται με περιστερένια πόδια διοικούν τον κόσμο. Τα σίκα πέφτουν από το δέντρο, είναι καλά και γλυκά. Κι όταν πέφτουν στάζει το φλούδι του στο κόκκινο. Είμαι βορεινό αγέρι για τα όρημα σίκα. Έτσι, όμοιες με σίκα, οι διδασκαλίες μου πέφτουν σε σας. Ρουφήξετε λοιπόν το χυμό τους και την απαλή σάρκα τους. Γύρω μας είναι το φθινόπωρο, του ουρανού η αγνότητα και του δειλινού. Δεν μιλεί εδώ ένας φανατικός. Εδώ δεν κατηχούνε. Εδώ δεν απαιτούνε πίστη από άπειρη πληθώρα φωτός, από άβυσο ευτυχίας, ο λόγος πέφτει σταγόνα σταγόνα. Μια απαλή βραδίτητα είναι η ορμή του λόγου αυτού. Τέτοια πράγματα δεν φτάνουν παρά στα αυτιά των πιο εκλεκτών. Είναι προνόμιο χωρίς τέρι να μπορείς να ακούεις εδώ. Κανείς δεν είναι ελεύθερος να εννοεί τον Ζαρατούστρα. Αλλά μήπως ο Ζαρατούστρας είναι κανείς διαφθορέας. Τι λοιπόν έλεγε για τον εαυτό του όταν γύρισε για πρώτη φορά στη μοναξιά του. Το αντίθετο ίσα ίσα από ότι θα έλεγε σε όμοια περίπτωση ένας σοφός, ένας άγιος, ένας σωτήρας του κόσμου ή κάθε άλλος ή κάθε άλλος έκφυλος. Όχι μόνο μιλεί διαφορετικά αλλά είναι και διαφορετικός. Φεύγω μόνος τώρα ο παδί μου και εσείς το ίδιο να φύγετε μόνοι. Έτσι το θέλω εγώ. Αλήθεια σας το συμβουλεύω. Απομακρυνθείτε από εμένα. Υπερασπιστείτε τον εαυτό σας από το Ζαρατούστρα. Και ακόμα καλύτερα εντραπείτε γι' αυτόν. Ίσως να σας γέλασε. Ο άνθρωπος που ζητά τη γνώση δεν πρέπει μονάχα να ξέρει να αγαπά τους εχθρούς του αλλά και να εχθρεύεται τους φίλους του. «Ολίγη γευνομοσύνη έχει κανείς για το δασκαλό του όταν μένει πάντα μαθητής και γιατί δεν θέλετε να ξεσχίσετε το στεφάνι μου. Με σέβεστε. Τι θα απογίνει όμως αν μια μέρα γκρεμιστεί ο σεβασμός σας. Φυλαχτείτε. Μήπως σας σκοτώσει κανένα άγαλμα. Λέγεται πως πιστεύετε στον Ζαρατούστρα. Αλλά τι σημαίνει ο Ζαρατούστρας. Είστε η πιστή μου αλλά τι σημαίνουν όλοι οι πιστοί. Δεν είχατε ακόμα ζητήσει τον εαυτό σας. Τότε με έβρικατε. Έτσι κάνουν όλοι οι πιστοί. Για τούτο η πίστη είναι τίποτα πράγμα. Τώρα σας διατάζω να με χάσετε και να έβρετε τον εαυτό σας. Και μόνο όταν όλοι σας μου απαρνηθείτε, τότε θα ξαναγυρίσω ανάμεσά σας. Σε αυτήν την τέλεια ημέρα που όλα έφτασαν σε οριμότητα, όπου το σταφύλι δεν χρυσίζει ολομόναχο, μια χτίδα ήλιου πέφτει στη ζωή μου. Είδα πίσω μου, είδα εμπρό μου και ποτέ μου δεν είδα τόσα καλά πράγματα μαζεμένα. Δεν έθαψα μάταια τον 44ο χρόνο μου, γιατί είχα το δικαίωμα να τον θάψω. Ό,τι σε αυτόν ήταν βιώσιμο, μπόρεσε και σώθηκε. Έγινε αθάνατο το πρώτο βιβλίο της μετατροπής όλων των αξιών, τα άσματα του Ζαρατούστρα, το βασίλεμα των ιδόλων, η δοκιμή μου να φιλοσοφήσω με το σφύρι, όλα αυτά είναι δώρα που μου έκαμε ο χρόνος αυτός και μάλιστα η τελευταία τριμηνία αυτού του χρόνου. Γιατί να μην χρειαστώ ευγνωμοσύνη στη ζωή μου ολάκερη, για τούτο διηγούμε σε μένα τη ζωή μου. Фридрих Ницше.